Δεν έχει περάσει μία εβδομάδα. Ο κ. Λαζαρίδης ψήφισε κατά της πρότασης μορφής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εισηγητής στον ΑΝΕΛ. Ακόμα και χτες, από ό,τι κατάλαβα εγώ, στην επιστολή του περιγράφει την γενική του συμφωνία και με αυτά τα οποία ψήφισε και με τους ΑΝΕΛ και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σηκώνει το βάρος της απόφασης αυτής στην εκλογική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος από τους βουλευτές δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, παρετείται, αφήνει την έδρα και φεύγει. Το ανεξαρτητοποιούμε δεν σημαίνει δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος, σημαίνει αναλαμβάνω να σηκώσω ένα άλλο βάρος. Ο κ. Λαζαρίδης ήταν όλα μέλη γάλασσας, ήταν ο εισηγητής των ΑΝΕΛ. Ήταν στο Ζάπιο προχτές. Και δεν γίνεται τώρα ξαφνικά, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, βουλευτές. Δεν γίνεται να κοιμόμαστε αλλιώς, να ξυπνάμε την άλλη μέρα αλλιώς. Θεωρώ δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση και μάλιστα να κινδυνεύσει η κυβέρνηση και για τη μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τη μεταπολίτευση και μετά θα ήταν και λίγο περίεργο, γιατί επειδή και οι τρεις είμαστε δημοσιογράφοι τα τελευταία 20 χρόνια και τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας δεν είχαμε δει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Αν μας ρωτάγαν πριν από 3 ή από 4 χρόνια που κάναμε το ρεπορτάζ, αν θα επιτυγχανόταν αυτό, θα λέγαμε όχι, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δυστυχώς το χάσαμε τα 40 χώρες κτλ. Παρ' όλα αυτά το φέραμε τούμπα. Ένα πέσει η κυβέρνηση, γι' αυτό μου φαίνεται και τρελό. Θεωρώ ότι το τέλος των μνημονίων ξεκινάει μια διαδικασία με την οποία θα αναδιαταχθεί ο χώρος πολιτικής στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί βουλευτές, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικά, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάμε σε εκλογές.